Εμπνεόμενοι από τις θετικές αρχές των προγόνων μας, η νεολαία μας ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Κάθε παιδί έχει στο μυαλό του να επιτεύξει τους στόχους του, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις κλίσεις του καθενός. Αγάπη μου, έλειψες. Θέλω τόσο πολύ να είσαι εδώ, αλλά όχι σήμερα. Έχω ένα επαγγελματικό ραντεβού. Θα τα πούμε αύριο. Φιλιά. Γεια. Αγάπη μου, τι κάνεις? Καλά, είσαι. Πάμε. Πάμε. Ονειρεύεται να είναι το άτομο αυτό που θα διαφέρει με καινοτομίες στον τομέα που θα επιλέγει. Έχασε το χέρι του τόπου. Τι να σου γουλήσει κανένας? Όχι. Κάτι, εγώ θα λεφτά. Η οικογένεια είναι αυτή που θα μεταλαμπαδεύσει όχι μόνο τα οικονομικά εφόδια που θα τον οδηγήσει στην απόκτηση αυτών που ονειρεύεται, αλλά και τα ιδανικά που θα δομήσουν το χαρακτήρα του παιδιού, ώστε να υπάρχει αρμονία ανάμεσα στο πνεύμα και στις ανθρώπινες σχέσεις. Έλα εδώ, αδερφός. Τι λέει? Εδώ βγήκαμε για ένα καφετάκι, αδερφέ. Δεν μπορούσα να γράψω λόγο σου. Είχα δουλειά έτσι, αδερφέ. Τι λέει ο λόγος? Πώς θα βγει? Μια χαρά, μια χαρά. Μ' άρεσε το νόμο. Είχε αρκετό. Θα βγει, τι λέει? Έτσι και η δική μου οικογένεια προσέφερε αδιαλείπτως στην καλυτέρευση του τόπου μας, καθώς στάθηκε δίπλα σε όσους ήθελαν να σταδιοδρομήσουν ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσεως και οικονομικού υποβάθρου, ενστερνίζοντας όλες αυτές τις αξίες της αλληλεγγύης, της αγάπης, της αρμονίας βάσει της επιτίδευσης και της πολιτείας που έχουν. Ευχαριστώ. Можно часто врубаться в музыке, я круче, чем не грила. Фальстарт на 90-х, прогатон сила. Мои коты ведут свой образ под купола, а на разбор полета.